Σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας η οποία πλησιάζει τα 4 χρόνια στη διοίκηση του νοσοκομείου, ήθελα να έχουμε μια τελευταία συνάντηση, έτσι φαντάζομαι τουλάχιστον, την οποία να αναφερθούμε σε αυτά τα 4 χρόνια, τι έγιναν, τι μπορούσε να γίνει και τι πρέπει να γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, τόσο ώστε να έχει ο κάθε πολίτης της περιοχής μια πλήρη εικόνα για το τι συνέβη και τι συμβαίνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει κατ' επανάληψη, ήθελα να τα επαναλάβω συνολικά σήμερα. Βλέπουμε στο πίνακα το πώς ξεκίνησε το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής από το 2009 όσον αφορά τις συνολικές του δαπάνες. Βλέπουμε ότι η δαπάνα του ήταν 15.310.000 και μετά από τις ενέργειες της νέας διοίκησης έχουμε φτάσει το 2013, είναι σε αναγωγή έτους των νούμερων, στα 8.483.000. Παραπέρα αναφερόμαστε ειδικότερα στη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία ξεκίνησε από 4.387.000 και έχει φτάσει φέτος 1.841.000. Τα έσοδα του νοσοκομείου είναι αυτά τα οποία παρουσιάζουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 2009 ήταν 4.628.000 και έχουμε φτάσει το 2013 9.500.000. Αύξηση επίσης παρουσιάζουν και οι εισαγωγές νοσηλευμένων στο Ίδρυμα από 11.362 έχουμε φτάσει 12.900 και βέβαια στο τελευταίο πίνακα αποτυπώνεται το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει ο κόσμος άρχισε πια και έρχεται και λόγω της οικονομικής συγκυρίας άρχισε και έρχεται στο δημόσιο σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γι' αυτό το λόγο παρουσιάζεται μια αύξηση και φτάσαν οι ασθενείς μας στις 120.000, αν και το 12 λόγω της επίσχεσης των γιατρών, της πολύμινης επίσχεσης των γιατρών είχαμε μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2011. Είναι μια πορεία καλή με δεδομένο ότι μειώθηκαν κατά πολύ οι δαπάνες του νοσοκομείου. Και αυτό έγινε διότι σεβαστήκαμε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Το σημείο όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι παρόλο που έχουμε αυτή την σημαντικότατη μείωση, ως νοσοκομείο έχουμε έναν από τα μεγαλύτερα κόστη στη νοσηλεία των ασθενών. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάναμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί, δεν αγγίξαμε καθόλου αυτού του είδους το κόστος, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες του νοσοκομείου. Γίνανε και διάφορα άλλα μέσα στο νοσοκομείο, τα ξέρετε, γίνανε έργα τα οποία ήταν απαραίτητα να γίνουν, όπως γίνανε τα καινούργια ΤΕΠ, το Τμήμα Επιβάλλοντων Περιστατικών, έγινε ο θάλαμος αναζωογόνησης, ένας θάλαμος ο οποίος έλειπε πραγματικά από το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική η λειτουργία του, τουλάχιστον 300 περιστατικά το χρόνο που εισέρχονται στο θάλαμο αναζωογόνησης. Εάν δεν υπήρχε αυτός, πρέπει να ξέρουμε ότι η πορεία της υγείας τους ή και της ζωής τους ακόμη θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι τώρα. Και πριν από λίγες μέρες βέβαια βγήκαν και τα αποτελέσματα από το Υπουργείο του 2012. Το νοσοκομείο Κομωτινής είναι μέσα στα 5 νοσοκομεία που πιάσαν τους στόχους το 2012, στα 5 νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας, τα οποία ουσιαστικά είναι 4, δηλαδή είναι το ΑΧΕΠΑ, το Υποκράτειο, το νοσοκομείο των Σερών και το νοσοκομείο της Κομωτινής. Προστίθεται το νοσοκομείο της Κυμαίτσας, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι νοσοκομείο, είναι κέντρο υγείας, που σημαίνει ότι η πορεία, όπως είπα και προηγούμενα, ήταν καλή. Και το 2013 πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής έχει πιάσει όλους τους στόχους. Από τον Οκτώβριο ακόμη στείλαμε το ισοζύγιο αναλυτικής λογιστικής, κάτι το οποίο είχαμε, για το οποίο είχαμε υποθεσμία μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2013,
Συνεπώς, για το επόμενο διάστημα, το νοσοκομείο δεν έχει στόχο να καταλάβει. Έρχονται όμως και άλλες μειώσεις. 9,5 εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός για το 2013, καταναλώσαμε περίπου το 8,5. Αυτό το οποίο έχει προϋπολογιστεί για το νοσοκομείο μας το 2014 είναι 2 εκατομμύρια κάτω από τα φετινά, δηλαδή θα πρέπει να κινηθούμε στο ποσό των 7,5 εκατομμυρίων και με αυτά θα πρέπει να τα βολέψουμε για όλη τη χρονιά. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Εάν κρίνουμε από τις προηγούμενες χρονιές που είχαμε συνεχώς μειώσεις και παραπονιόμασταν εμείς οι διοικητές ότι δεν θα τα καταφέρουμε με αυτά τα ποσά, παρόλα αυτά τα καταφέραμε διότι μειώνονται ταυτοχρόνως και τα υλικά. Αν συνεπώς υπάρχει ανάλογη μείωση των υλικών και για την επόμενη χρονιά, να δείτε ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά όπως λειτουργούσε, με επάρκεια υλικών, ποτέ δεν μας έλειψαν άλλωστε, με ποιοτικές υπηρεσίες όπως παρήχαμε μέχρι τώρα. Εκείνο βέβαια το οποίο πραγματικά είναι το μεγάλο θέμα του νοσοκομείου είναι η έλλειψη του προσωπικού. Έχει αποτυπωθεί σε τελευταίες συνεντεύξεις πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Και εδώ ήθελα να σας δώσω μερικά στοιχεία. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν φύγει 47 νοσηλευτές, 13 γιατροί και 40 υπάλληλοι από τις άλλες ειδικότητες. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν φύγει 100 άτομα περίπου και δεν έχουν τοποθετηθεί ούτε άρχισε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και βέβαια πριν από λίγες μέρες είχαμε αναγκαστεί για ένα κομμάτι περίπου να κλείσουμε στην οπλοκομιδική κλινική, η οποία απέμεινε με έναν γιατρό. Ευτυχώς καλύφθηκε το κενό με έναν γιατρό ο οποίος ήρθε από την Αλεξανδρούπολη, μία γιατρό μάλλον. Και οι δύο καρδιολόγοι οι οποίοι ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη καλύψαν και τα κενά που είχαμε στην καρδιολογική. Πριν από λίγες μέρες πάντως, μου πήραν τηλέφωνο από την υγειονομική περιφέρεια, μου ζήτησαν να δηλώσω 4 θέσεις. Δηλώσαμε 4 θέσεις χειρουργικές, δηλαδή 2 ορθοπαιδικούς, ένα χειρουργό και ένα μοντουλά. Έμαθα ότι εγκρίθηκαν αυτές από το Υπουργείο, θα γίνει πρόσθετη πρόσκληση ενδιαφέροντος για επικουρικούς γιατρούς και νομίζω ότι αν έρθουν σύντομα δεν θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα τα οποία είχαμε πριν λίγες μέρες. Πάντως, αυτοί οι γιατροί είναι για να καλύψουν τις απολύτως άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου. Προκειμένου το νοσοκομείο να ξεφύγει από το όριο σε ορισμένες κλινικές στο οποίο δουλεύει, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει άλλος ένας κρατηγός, να συμπληρωθεί καθόλου οι δύο ορθοπαιδικοί, να έρθουν 2 χειρουργοί, ένα σωληνά, 2 γιατροί για την μονάδα εντατικής θεραπείας, ένας νευρολόγος, ένας νευρολόγος και ένας γαστρεπνευμονολόγος. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε άνετα και για να είμαι πιο ακριβής θα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε πολυτελώς σε σχέση με τη συγκυρία, διότι έτσι όπως κατέληξε το πράγμα, νομίζω ότι η άνετη λειτουργία αυτή την εποχή χαρακτηρίζεται πολυτελής. Τα έχω να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να ρωτήσω εγώ, αυτή η γιατροί που λέτε ότι θα έρθουν, οι δύο ορθοπαιδικοί, ο Ρηλάς και ο χειρουργός, είναι επικουρικοί για ένα έτος? Αυτή είναι επικουρική, εκείνο το, εκεί η άποψή μου είναι ότι εφόσον είμαστε προβληματική περιοχή, έστω και β' τύπου, θα πρέπει να μας καταλάβει ο νόμος και να οι συμβάσεις τους να είναι τριετής. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μιας σύμβασης μονοετούς που έρχεται ο Υπουργός και μέχρι να αντιληφθεί έχει περάσει το πρώτο δίμηνο τρίμηνο και αρχίζει και λειτουργεί από εκεί και πέρα κανονικά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν είναι τριετής συνηθεία και μπορεί άνετα και ο προγραμματισμός της κλινικής να γίνεται διαφορετικά, αλλά και ο ίδιος να λειτουργεί σε κλίμα ασφάλειας και
εργασιακή ειρήνη μέχρι να περάσει η τριετία. Υπάρχει κάποια ανοίξη ότι αυτό θα ικανοποιηθεί, το έχετε κάνει έτοιμα, δεν ξέρω πώς ακολουθεί. Εμείς είμαστε προβληματική περιοχή. Υπάρχει μια περίεργη ερμηνεία του Υπουργείου Υγείας ότι όταν ο νόμος λέει προβληματικές περιοχές εννοεί μόνο τις τύπου Α. Τύπου Α προβληματικές είναι οι νησιωτικές περιοχές. Εγώ είχα αντίθετη άποψη και την είχα στείλει και στο Υπουργείο τότε. Ο τότε Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Τιμοσίδης, το είχε δεχτεί και γι' αυτό το λόγο το νοσοκομείο της Κομοτηνής είναι ενταγμένο στην τρίτη ζώνη εφημέρωσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, διότι από ό,τι μαθαίνω, ο νέος υπουργός θα καθορίσει αυτός τις προβληματικές περιοχές, που σημαίνει ότι πιθανόν να έχουμε αλλαγές. Αν παραμείνει το νομικό καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, είμαστε μια προβληματική περιοχή και συνεπώς οι συμβάσεις των υπουργών θα πρέπει να είναι τριετές. Στο έγγραφο το οποίο ετοίμασα, όπως είχαμε πει τότε στη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, θα ετοιμάζαμε ένα έγγραφο το οποίο θα απευθύνομαι στο Υπουργείο Υγείας. Καθυστερήσαμε λίγο να συμβουλέψουμε αυτές τις θέσεις των τεσσάρων υπουργών που έρχονται. Όμως, εγώ το έχω ετοιμάσει, ζήτησα μέσα να οι συμβάσεις των επικουρικών που θα έρθουν να είναι τρίτους διάρκεια. Αυτό το έγγραφο δεν το έστειλε. Δεν το έστειλα, διότι εν τω μεταξύ μου πήραν τηλέφωνο από την ΔΥΠΕ. Πριν τη σύσκεψη, μετά. Πριν τη σύσκεψη. Σας πήραν τηλέφωνο. Όχι. Πριν στείλω το έγγραφο, μετά τη σύσκεψη. Ακριβώς την επόμενη μέρα. Θα έχουν διώξει κάποια συνάντηση ή δεν βλέπετε ότι έχουν υπάρχει μια ανταπόκριση, οπότε θα το αφήσει τηλέφωνο. Δέστε τώρα, αυτά είναι αποφάσεις της νέας διοίκησης. Εγώ είμαι κάποιες μέρες εδώ. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Εξάλλου πρέπει να γίνει. Τα προβλήματα είναι κοινά. Το νοσοκομείο δεν επιτιμά κανενός. Σε αυτή την λογική θα πρέπει να κινηθούμε γενικώς ως νομός. Να ρωτήσω και κάτι, εγώ συγγνώμη. Υπάρχει μια απόφαση από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προωθήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, για κλείσιμο κάποιων κλινικών εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν και πώς επηρεάζει αυτό το νοσοκομείο, ενδεχομένως θα στραφεί για κάποια αποτελέσματα. Δεν ξέρω, επηρεάζει το νοσοκομείο το δικό μας. Το δικό μας όχι, γιατί λέει. Από σπίσιμο της ιατρικής, γιατί της ιατρικής θα κλείσει. Νομίζω ότι αναφέρεται σε κάποια τμήματα. Ναι, όχι γενικότερα. Κάποια δεν υπάρχουν καν. Κάποια είναι και... δεν το ξέρω το θέμα, δεν το ξέρω το θέμα, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε σε σχέση με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι επιτέλους ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ο θεσμός των συνεργαζόμενων νοσοκομείων. Το έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από τον Μάιο, νομίζω, του 2011, εγώ είχα κάνει έγγραφο προς την υγειονομική περιφέρεια, να έρχονται, το ξέρετε το θέμα, να έρχονται εδώ γιατροί, να χειρουργούν εδώ τους Κομοτηνέους, να μην μετακινούνται κιόλας. Το όφελος θα είναι διπλό και για το νοσοκομείο της Κομοτηνής, το οποίο θα ανεβάσει την παραγωγικότητά του, αλλά και για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, διότι εδώ οι γιατροί θα έρχονται να χειρουργούν με δικό μας προσωπικό, με δικά μας υλικά, κάτι το οποίο έχει άμεση ανάγκη το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα που αποστασιοποιήσετε, πώς αποτιμάτε την όλη πολιτική στον χώρο της παιδικής υγείας την τελευταία τριετία, ας βάζετε θετικό αρνητικό πρόσημα, θεωρείτε ότι αντέχει κι άλλο η υγεία για να... Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αν υπήρξαν κάποια λάθη που σε έγιναν πάρα πολλά πράγματα την τελευταία τριετία. Λάθη υπήρξαν λόγω και του καλλιτήγοντος. Ουσιαστικά πάντα λειτουργούσαμε με την έννοια του ότι βιαζόμαστε, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Κάναμε πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες γίνανε σε 4-5 χρόνια, εμείς τα κάναμε εδώ σε 6 μήνες. Όμως, οι υποδομές οι οποίες δημιουργήθηκαν στα νοσοκομεία είναι αξιόλογες και είναι και εργαλεία και στα χέρια της διοίκησης και στα χέρια του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι μπορώ να ελέγξω, ως διοικητής, μπορώ να ελέγξω το τι συμβαίνει σε κάθε περιφερειακό ιατρείο. Αυτή τη στιγμή, αν είναι ο γιατρός εκεί, πόσες συνταγές έχει γράψει, τι ώρα πήγε το πρωί, τι ώρα έβγε το μεσημέρι. Μετά, έχουμε το ΕΣΥΝΕ, το οποίο επίσης είναι μεγάλο εργαλείο, το οποίο αποτυπώνει ουσιαστικά όλη την πορεία του νοσοκομείου ανά μήνα και βέβαια κατέτος. Έχουμε την κωδικοποίηση των υλικών κατά GMDM, που επίσης είναι πολύ σοβαρό εργαλείο. Επιτέλους μιλάμε την ίδια γλώσσα, διότι κάποτε λέγαμε σύρικες
ας πούμε, παρηγισμένες και άλλα εννοούσε ένα νοσοκομείο, άλλα εννοούσε άλλο νοσοκομείο, άλλο νοσοκομείο. Έχουμε το κλειστό ερωποιημένο νοσήλιο που επίσης είναι μεγάλο πλεονέκτημα, διότι όπως είδατε αυξάνονται τα έσοδα των νοσοκομείων, άσχετα αν τα παίρνουν από τα ταμεία ή όχι. Υπάρχουν και εργαλεία και βέβαια η αναλυτική λογιστική, η οποία καταλογίζει ουσιαστικά τις δαπάνες ανά κέντρο κόστους. Ξέρουμε τι μας κοστίζει το κάθε κέντρο κόστος του νοσοκομείου, τι μας κοστίζουν οι κλινικές, κάθε μια κλινική μαζί. Πού μπορούμε να εστιάσουμε, από πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε, να αποδώσουμε τα χρήματα που παίρνει στο νοσοκομείο σωστά, ανάλογα με τις παραγωγές των κλινικών. Βλέπετε ότι προχωράμε σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Εμπολής έτσι πρέπει να γίνει, χωρίς βέβαια να απεμπολούμε και το κοινωνικό χαρακτήρα του δημόσιου νοσοκομείου, του εθνικού συστήματος υγείας, ο οποίος πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο πάντα στη σκέψη μας και χωρίς να παραβλέπουμε και το ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο να μην σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων. Διότι εδώ αποτυπώνουμε την κατάσταση πώς ήταν το 2009 και βλέπουμε μια τεράστια διαφορά στις δαπάνες από 16 εκατομμύρια 8. Το 2008 αν ήταν, αν σας το είχα δώσει εδώ, ήταν ακόμη χειρότερο το πράγμα, πολύ χειρότερο. Εκείνο λοιπόν πρέπει να κάνουμε να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και τα χρήματα των πολιτών, έτσι. Για να μπορούμε επιτέλους κάποια στιγμή να παρέχουμε αυξημένες ποιότητες υπηρεσίες υγείας. Και να δώσω και εδώ ένα παράδειγμα, Σουηδία, με ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας, λέω τα καλύτερα γιατί το καλύτερο είναι το αυστραλιανό, έχει ακριβώς την ίδια νοσηλευτική δαπάνη με την χώρα μας, με την Ελλάδα. Άρα κάτι συμβαίνει, άρα κάπου κάνουμε λάθος. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, εγώ το πρόσημο που βάζω σε αυτή την τριετία το θεωρώ θετικό, ίσως κρίνοντας και λίγο υποκειμενικά το πώς πήγε το νοσοκομείο της Κομοτηνής. Όμως γενικότερα έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εκεί που υστερήσαμε είναι κυρίως τα μεγάλα νοσοκομεία και κυρίως τα νοσοκομεία των Αθηνών. Η πρώτη γεωργική περιφέρεια είχε θέμα. Πάντως, το θεωρώ ότι είναι, χωρίς να λέμε ότι δεν γίνανε λάθη, έτσι. Ο ΕΟΠΗ βλέπουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, κάπου δεν πήγε καλά, έγινε βιαστικά, νομίζω ότι πιθανό να διορθωθεί το πράγμα, ελπίζουμε κι εμείς. Ωραία. Ευχαριστώ. Σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας η οποία πλησιάζει τα 4 χρόνια στη διοίκηση του νοσοκομείου, ήθελα να έχουμε μια τελευταία συνάντηση, έτσι φαντάζομαι τουλάχιστον, την οποία να αναφερθούμε σε αυτά τα 4 χρόνια, τι έγιναν, τι μπορούσε να γίνει και τι πρέπει να γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ώστε να έχει ο κάθε πολίτης της περιοχής μια πλήρη εικόνα για το τι συνέβη και τι συμβαίνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει κατ' επανάληψη, ήθελα να τα επαναλάβω συνολικά σήμερα. Βλέπουμε στο πίνακα το πώς ξεκίνησε το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής από το 2009 όσον αφορά τις συνολικές του δαπάνες. Βλέπουμε ότι η δαπάνωση του ήταν 15.310.000 και μετά από τις ενέργειες της νέας διοίκησης έχουμε φτάσει το 2013, είναι σε αναγωγή έτους των νούμερων, στα 8.483.000. Παραπέρα αναφερόμαστε ειδικότερα στη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία ξεκίνησε από 4.387.000 και έχει φτάσει φέτος 1.841.000. Τα έσοδα του νοσοκομείου είναι αυτά τα οποία παρουσιάζουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 2009 ήταν 4.628.000
και έχουμε φτάσει το 2013 9,5 εκατομμύρια. Αύξηση επίσης παρουσιάζουν και οι εισαγωγές νοσηλευμένων στο Ίδρυμα από 11.362 έχουμε φτάσει 12.900 και βέβαια στο τελευταίο πίνακα αποτυπώνεται το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει ο κόσμος άρχισε πια και έρχεται και λόγω της οικονομικής συγκυρίας άρχισε και έρχεται στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο εθνικό σύστημα υγείας και γι' αυτό το λόγο παρουσιάζεται μια αύξηση και φτάσαν οι ασθενείς μας στις 120.000 αν και το 12 λόγω της επίσχεσης των γιατρών, της πολύμινης επίσχεσης των γιατρών είχαμε μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2011. Είναι μια πορεία καλή με δεδομένο ότι μειώθηκαν κατά πολύ οι δαπάνες του νοσοκομείου και αυτό έγινε διότι σεβαστήκαμε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Το σημείο όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι παρόλο που έχουμε αυτή την σημαντικότατη μείωση ως νοσοκομείο έχουμε έναν από τα μεγαλύτερα κόστη στη νοσηλεία των ασθενών. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάναμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί, δεν αγγίξαμε καθόλου αυτού του είδους το κόστος, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες του νοσοκομείου. Γίνανε και διάφορα άλλα μέσα στο νοσοκομείο, τα ξέρετε, γίνανε έργα τα οποία ήταν απαραίτητα να γίνουν, όπως έγιναν τα καινούργια ΤΕΠ, το Τμήμα Επιβάλλοντων Περιστατικών, έγινε ο θάλαμος της αναζωογόνησης, ένας θάλαμος ο οποίος έλειπε πραγματικά από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική η λειτουργία του, τουλάχιστον 300 περιστατικά το χρόνο που εισέρχονται στο θάλαμο αναζωογόνησης. Εάν δεν υπήρχε αυτός, πρέπει να ξέρουμε ότι η πορεία της υγείας τους ή και της ζωής τους ακόμη θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι τώρα. Και πριν από λίγες μέρες βέβαια βγήκαν και τα αποτελέσματα από το Υπουργείο του 2012. Το νοσοκομείο Κομοτηνής είναι μέσα στα 5 νοσοκομεία που πιάσαν τους στόχους το 2012, στα 5 νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας, τα οποία ουσιαστικά είναι 4, δηλαδή είναι το ΑΧΕΠΑ, το Υποκράτειο, το νοσοκομείο των Σερών και το νοσοκομείο της Κομοτηνής. Προστίθεται το νοσοκομείο της Κυβέντσας, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι νοσοκομείο, είναι κέντρο υγείας, που σημαίνει ότι η πορεία, όπως είπα και προηγούμενα, ήταν καλή. Και το 2013 πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής έχει πιάσει όλους τους στόχους. Από τον Οκτώβριο ακόμη στείλαμε το ισοζύγιο αναλυτικής λογιστικής, κάτι το οποίο είχαμε, για το οποίο είχαμε προθεσμία μέχρι τις 31/12/2013. Συνεπώς, για το επόμενο διάστημα, το νοσοκομείο δεν έχει στόχο να καταλάβει. Έρχονται όμως και άλλες μειώσεις. 9,5 εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός για το 2013, καταναλώσαμε περίπου τα 8,5. Αυτό το οποίο έχει προϋπολογιστεί για το νοσοκομείο μας το 2014 είναι 2 εκατομμύρια κάτω από τα φετινά, δηλαδή θα πρέπει να κινηθούμε το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων και με αυτά θα πρέπει να τα βολέψουμε για όλη τη χρονιά. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Εάν κρίνουμε από τις προηγούμενες χρονιές που είχαμε συνεχώς μειώσεις και παραπονιόμασταν εμείς οι διοικητές ότι δεν θα τα καταφέρουμε με αυτά τα ποσά, παρόλα αυτά τα καταφέραμε διότι μειώνονται ταυτοχρόνως και τα υλικά. Αν συνεπώς υπάρχει ανάλογη μείωση των υλικών και για την επόμενη χρονιά, να δείτε ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά όπως λειτουργούσε, με επάρκεια υλικών, ποτέ δεν μας έλειψαν άλλωστε, με ποιοτικές υπηρεσίες όπως παρήχαμε μέχρι τώρα. Εκείνο βέβαια το οποίο πραγματικά είναι το μεγάλο θέμα του νοσοκομείου είναι η έλλειψη του προσωπικού, έχει αποτυπωθεί σε τελευταίες συνεντεύξεις πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Και εδώ ήθελα να σας δώσω μερικά στοιχεία.
Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν φύγει 47 νοσηλευτές, 13 γιατροί και 40 υπάλληλοι από τις άλλες ειδικότητες. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν φύγει 100 άτομα περίπου και δεν έχει τοποθετηθεί ούτε άρχισε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και βέβαια πριν από λίγες μέρες είχαμε αναγκαστεί για ένα κομμάτι περίπου να βρίσκουμε στην οκολογική κλινική, η οποία απέμεινε με έναν γιατρό. Ευτυχώς καλύφθηκε το κενό με έναν γιατρό ο οποίος ήρθε στην Αλεξανδρούπολη, μία γιατρό αυτό. Και οι δύο καρδιολόγοι οι οποίοι ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη καλύψαν και τα κενά που είχαμε στην καρδιολογική. Πριν από λίγες μέρες πάντως, μου πήραν τηλέφωνο από την υγειονομική περιφέρεια, μου ζήτησαν να δηλώσω 4 θέσεις. Δηλώσαμε 4 θέσεις χειρουργικές, δηλαδή 2 ορθοπαιδικούς, ένα χειρουργό και ένα μοντιλά. Έμαθα ότι εγκρίθηκαν αυτές από το Υπουργείο, θα γίνει πρόσθετη πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποκολλητικούς γιατρούς και νομίζω ότι αν έρθουν σύντομα δεν θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα τα οποία είχαμε πριν λίγες μέρες. Πάντως, αυτοί οι γιατροί είναι για να καλύψουν τις απολύτως άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου. Προκειμένου το νοσοκομείο να ξεφύγει από το όριο σε ορισμένες κλινικές το οποίο δουλεύει, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει άλλος ένας καρδιολόγος, να συμπληρωθεί καθόλου οι δύο ορθοπαιδικοί, να έρθουν 2 χειρουργοί, ένα σωληνικά, 2 γιατροί για την μονάδα εντατικής θεραπείας, ένας νευρολόγος, ένας νευρολόγος και ένας γαστρεπνευμονολόγος. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε άνετα και για να είμαι πιο ακριβής, θα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε πολυτελώς σε σχέση με τη συγκυρία, διότι έτσι όπως κατέληξε το πράγμα, νομίζω ότι η άνετη λειτουργία αυτή την εποχή χαρακτηρίζεται πολυτελής. Τα έχω να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να ρωτήσω εγώ, αυτή η γιατρή που λέτε ότι θα έρθουν, η δύο ορθοπαιδική ο Ριλάς και ο χειρουργός, είναι επικουρική για ένα έτος. Αυτή είναι επικουρική, εκείνο το, εκεί η άποψή μου είναι ότι εφόσον είμαστε προβληματική περιοχή έστω και β' τύπου, θα πρέπει να μας καταλάβει ο νόμος και να, οι συμβάσεις τους να είναι τριετής. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μιας σύμβασης μονοετούς που έρχεται ο υπουργός και μέχρι να αντιληφθεί έχει περάσει το πρώτο δίμηνο τρίμηνο και αρχίζει και λειτουργεί από εκεί και πέρα κανονικά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν είναι τριετής η συνηθεία και μπορεί άνετα και ο προγραμματισμός της κλινικής να γίνεται διαφορετικά, αλλά και ο ίδιος να λειτουργεί σε κλίμα ασφάλειας και εργασιακή ειρήνη μέχρι να περάσει τριετία. Υπάρχει κάποια ανοίξη ότι αυτό θα ικανοποιηθεί? Έχετε κάνει αίτημα, δεν ξέρω πώς ακολουθείτε. Εμείς είμαστε προβληματική περιοχή. Υπάρχει μια περίεργη ερμηνεία του Υπουργείου Υγείας ότι όταν ο νόμος λέει προβληματικές περιοχές, εννοεί μόνο τις τύπου Α. Τύπου Α προβληματικές είναι οι νησιωτικές περιοχές. Εγώ είχα αντίθετη άποψη και την είχα στείλει και στο Υπουργείο τότε. Ο τότε Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Δημοσίδης, το είχε δεχτεί και γι' αυτό το λόγο το νοσοκομείο της Κομοτηνής είναι ενταγμένο στην τρίτη ζώνη εφημέρασης. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, διότι από ό,τι μαθαίνω, ο νέος υπουργός θα καθορίσει αυτός τις προβληματικές περιοχές, που σημαίνει ότι πιθανόν να έχουμε αλλαγές. Αν παραμείνει το νομικό καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, είμαστε μια προβληματική περιοχή και συνεπώς οι συμβάσεις των υπουργών θα πρέπει να είναι τριετές. Στο έγγραφο το οποίο ετοίμασα, όπως είχαμε πει τότε στη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, θα ετοιμάζαμε ένα έγγραφο το οποίο θα απευθύναμε στο Υπουργείο Υγείας. Καθυστερήσαμε λίγο να σιγουρέψουμε αυτές τις θέσεις των 4 υπουργών που έρχονται. Όμως, εγώ το έχω ετοιμάσει, ζήτησα μέσα να οι συμβάσεις των επικουρικών που θα έρθουν να είναι τρίτου διάρκεια. Αυτό το έγγραφο δεν το έστειλε. Δεν το έστειλα, διότι εντωμεταξύ μου πήραν τηλέφωνο από την ΔΥΠΕ. Πριν τη σύσκεψη ή μετά? Πριν τη σύσκεψη. Σας πήραν τηλέφωνο? Όχι.
πριν στείλω το έγγραφο, μετά τη συστήκη. Ακριβώς την επόμενη μέρα. Θα έχουν διώξει κάποια συνάντηση ή θα βλέπετε ότι έχουν υπάρχει μια ανταπόκριση, οπότε θα το αφήσετε για... Δέστε τώρα, αυτά είναι αποφάσεις της νέας διοίκησης. Εγώ είμαι κάποιες μέρες εδώ. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Εξάλλου πρέπει να γίνει. Τα προβλήματα είναι κοινά. Το νοσοκομείο δεν επιτίμα κανενός. Σε αυτή την λογική θα πρέπει να κινηθούμε γενικώς ως νομός. Να ρωτήσω και κάτι εγώ, συγγνώμη. Υπάρχει μια απόφαση από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προωθήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, για κλείσιμο κάποιων κλινικών εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν και πώς επηρεάζει αυτό το νοσοκομείο, ενδεχομένως τα στρατεία, κάποια αποτελέσματα. Δεν ξέρω, επηρεάζεται το νοσοκομείο το δικό μας. Το δικό μας όχι, γιατί είναι. Από το πείσμα της ιατρικής, γιατί της ιατρικής θα είναι. Νομίζω ότι αναφέρεται σε κάποια τμήματα. Ναι, όχι γενικότερα. Κάποια δεν υπάρχουν καν. Κάποια είναι και... Πάντως δεν το ξέρω το θέμα, δεν το ξέρω το θέμα, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε σε σχέση με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι επιτέλους ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ο θεσμός των συνεργαζόμενων νοσοκομείων. Το έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από τον Μάιο, νομίζω, του 2011. Εγώ είχα κάνει έγγραφο προς την υγειονομική περιφέρεια να έρχονται, το ξέρετε το θέμα, να έρχονται εδώ γιατροί, να χειρουργούν εδώ τους Κομωτινέους, να μην μετακινούνται κιόλας. Το όφελος θα είναι διπλό και για το νοσοκομείο της Κομωτινής, το οποίο θα ανεβάσει την παραγωγικότητά του, αλλά και για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, διότι εδώ οι γιατροί θα έρχονται να χειρουργούν με δικό μας προσωπικό, με δικά μας υλικά, κάτι το οποίο έχει άμεση ανάγκη το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα που αποστασιοποιήσετε, πώς αποτιμάτε την όλη πολιτική στον χώρο της παιδικής υγείας την τελευταία τριετία, ας βάζετε θετικό αρνητικό πρόσημα, θεωρείτε ότι αντέχει κι άλλο η υγεία για... Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αν υπήρξαν κάποια λάθη που σε έγιναν πάρα πολλά πράγματα την τελευταία τριετία. Λάθη υπήρξαν λόγω και του καλλιτήγοντος. Ουσιαστικά πάντα δημιουργούσαμε με την έννοια του ότι βιαζόμαστε, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Κάναμε πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες γίνανε σε 4-5 χρόνια, εμείς τα κάναμε εδώ σε 6 μήνες. Όμως, οι υποδομές οι οποίες δημιουργήθηκαν στα νοσοκομεία είναι αξιόλογες και είναι και εργαλεία και στα χέρια της διοίκησης και στα χέρια του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι μπορώ να ελέγξω ως διοικητής, μπορώ να ελέγξω το τι συμβαίνει σε κάθε περιφερειακό ιατρείο. Αυτή τη στιγμή, αν είναι ο γιατρός εκεί, πόσες συνταγές έχει γράψει, τι ώρα πήγε το πρωί, τι ώρα έφυγε το μεσημέρι. Μετά έχουμε το ΕΣΥΝΕ, το οποίο επίσης είναι μεγάλο εργαλείο, το οποίο αποτυπώνει ουσιαστικά όλη την πορεία του νοσοκομείου ανά μήνα και βέβαια κατέτος. Έχουμε την κωδικοποίηση των υλικών κατά GMDM, που επίσης είναι πολύ σοβαρό εργαλείο. Επιτέλους μιλάμε την ίδια γλώσσα, διότι κάποτε λέγαμε σύρικες, ας πούμε, παρηγισμένες και άλλα εννοούσε ένα νοσοκομείο, άλλα εννοούσε άλλο νοσοκομείο, άλλο νοσοκομείο. Έχουμε το κλειστό ενοποιημένο νοσοκομείο, που επίσης είναι μεγάλο πλεονέκτημα, διότι όπως είδατε αυξάνονται τα έσοδα των νοσοκομείων, άσχετα αν τα παίρνουν από τα ταμεία ή όχι. Υπάρχουν και εργαλεία στα, και βέβαια η αναλυτική λογιστική, η οποία καταλογίζει ουσιαστικά τις δαπάνες ανά κέντρο κόστους. Ξέρουμε τι μας κοστίζει το κάθε κέντρο κόστος του νοσοκομείου, τι μας κοστίζουν οι κλινικές, κάθε μια κλινική μαζί. Πού μπορούμε να εστιάσουμε, από πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε, να αποδώσουμε τα χρήματα που παίρνει στο νοσοκομείο σωστά, ανάλογα με τις παραγωγές των κλινικών. Βλέπετε ότι προχωράμε σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Εμπολής έτσι πρέπει να γίνει, χωρίς βέβαια να απεμπολούμε και το κοινωνικό χαρακτήρα του δημόσιου νοσοκομείου, του εθνικού συστήματος υγείας, ο οποίος πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο πάντα στη σκέψη μας και χωρίς να παραβλέπουμε και το ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο να μην σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων. Διότι εδώ αποτυπώνουμε την κατάσταση πώς ήταν το 2009 και βλέπουμε μια τεράστια διαφορά στις δαπάνες, από 16 εκατομμύρια 8,
Το 2008, αν ήταν, αν σας το είχα δώσει εδώ, ήταν ακόμη χειρότερο το πράγμα, πολύ χειρότερο. Εκείνο λοιπόν πρέπει να κάνουμε να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και τα χρήματα των πολιτών, έτσι. Για να μπορούμε επιτέλους κάποια στιγμή να παρέχουμε αυξημένες ποιότητες υπηρεσίας υγείας. Και να δώσω και εδώ ένα παράδειγμα, Σουηδία, με ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας, λέω τα καλύτερα γιατί το καλύτερο είναι το αυστραλιανό, έχει ακριβώς την ίδια νοσηλευτική δαπάνη με την χώρα μας, με την Ελλάδα. Άρα κάτι συμβαίνει, άρα κάπου κάνουμε λάθος. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, εγώ το πρόσημο που βάζω σε αυτή την τριετία το θεωρώ θετικό, ίσως κρίνοντας και λίγο υποκειμενικά το πώς πήγε το νοσοκομείο της Κομοτηνής. Όμως γενικότερα έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εκεί που υστερήσαμε είναι κυρίως τα μεγάλα νοσοκομεία και κυρίως τα νοσοκομεία των Αθηνών. Η πρώτη υγειονομική περιφέρεια είχε θέμα. Πάντως το θεωρώ ότι είναι, χωρίς να λέμε ότι δεν γίνει λάθη, έτσι. Οποίοι βλέπουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, κάπου δεν πήγε καλά, έγινε βιαστικά, νομίζω ότι πιθανό να διορθωθεί το πράγμα, ελπίζουμε και εμείς.